Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Κοινωνία των Ιδεών, η απογευματινή ενημερωτική εκπομπή της Atlas Τηλεόραση. Το γεγονός των ημερών όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης δεν ήταν άλλο από την τετραμερή διάσκεψη η οποία επανέθεσε την ατζέντα της βαλκανικής συνεργασίας και των συνομιλιών μεταξύ των κυβερνήσεων τεσσάρων βαλκανικών χωρών και έθεσε για μία ακόμα φορά, ελπίζω με ουσιαστικό τρόπο αυτή τη φορά, γιατί έχει ξαναγίνει χωρίς να δούμε ουσιαστικό αντίκρισμα στην πορεία της πόλης, τον ρόλο της Θεσσαλονίκης σε ένα ευρύ πλέγμα δικτύων, έναν ρόλο που αν κάποτε υλοποιηθεί και ξεπεράσει τα ευχολόγια με τα οποία αυτή η πόλη έχει κολακεύεται επί τόσα χρόνια, ενδεχομένως να ξαναθέσουν την πόλη αυτή στον διεθνή χάρτη της ενέργειας και των μεταφορών. Για την σημασία της τετραμερούς, μια πρώτη αποτίμησή της και το αν τα όσα συζητήθηκαν ενδεχομένως μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, έχω τη χαρά να συνομιλώ με έναν συνάδελφο που αυτά τα θέματα τα ακολουθεί και τα γνωρίζει καλά, άλλωστε κάλυψε από κοντά τις εργασίες της τετραμερούς, τον Τάσο Τασιούλα. Κύριε Τασιούλα, καλωσορίσατε στην Κοινωνία των Ιδεών. Στη συνέχεια θα έχουμε τη χαρά να συνδεθούμε με τον Υπουργό Υποδομών, που πρωταγωνίστησε εντός εισαγωγικών στην τετραμερή, γιατί ήταν ο αρμόδιος. Πέρα από τους πρωθυπουργούς, συναντήθηκαν οι υπουργοί υποδομών και δημοσίων έργων και από ελληνικής πλευράς ο αρμόδιος οικοδεσπότης ήταν ο Χρήστος Πύρτζης. Θέλω πρώτα μία πρώτη αποτίμηση της τετραμερούς. Έχετε καλύψει πολλά τέτοια σημαντικά διεθνή γεγονότα. Πώς σας φάνηκε αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη? Καταρχήν, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι τέτοιου είδους, το είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τέτοιου είδους ενέργειες δίνουν μια εξωστρέφεια στην πόλη, την οποία την αναζητούμε όχι μόνο ως πόλη, ως Θεσσαλονίκη, αλλά και ως χώρα. Ένα παραπάνω για τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτή την περίοδο η πολιτική συγκυρία απαιτεί εξωστρεφείς κινήσεις και νομίζω ότι αυτά βοηθάνε γενικότερα στην πόλη, παρότι για τον κόσμο, για τον πολύ κόσμο φαίνονται, φαντάζουν ψηλά γράμματα. Νομίζω ότι το σημαντικό ήταν σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την τετραμερή, γιατί έχουν γίνει και άλλες τετραμερείς στη Θεσσαλονίκη, όπως για παράδειγμα εκείνη με τον κύριο Κοντζιά και τους υπουργούς εξωτερικών. Τώρα είχαμε αντικείμενο τις υποδομές και κυρίως το σχεδιασμό υποδομών, ο οποίος είναι διακρατικός. Δηλαδή, αν θα θέλαμε να το βάλουμε σε ένα καλούπι όλα αυτά που συζητήθηκαν, υπό τον κύριο Σπύριτζη, γιατί αυτός ήταν ο οικοδεσπότης και εκεί έγινε η ουσιαστική κουβέντα επί του πρακτέου της συγκεκριμένης τετραμερούς, πέρα από την πολιτική κουβέντα που είχαν οι τέσσερις επικεφαλείς των τεσσάρων χωρών, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Ελλάδα. Ο κύριος Σπύριτζης είχε την ευκαιρία να δώσει μία διάσταση του σχεδιασμού που υπάρχει σε βαλκανικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διάβλος επικοινωνίας, σιδηροδρομικός, οδικός και ακτοπλοϊκός, που περιλαμβάνει αυτές τις τέσσερις χώρες, αλλά όχι μόνο αυτές τις τέσσερις χώρες. Απλώς αυτές οι τέσσερις χώρες μπορούν να αποτελέσουν τους πυλώνες πάνω στους οποίους μπορούν να γίνουν κάποια έργα υποδομής και να δημιουργηθεί έτσι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ένας βαλκανικός διαμετακομιστικός δακτύλιος, ένας δακτύλιος που θα συνδέει όλες τις χώρες οδικά, ακτοπλοϊκά και σιδηροδρομικά. Όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς, διότι πέρα από τις γενικές τοποθετήσεις και τη χάραξη γενικών στρατηγικών, μένει τώρα να εξειδικευτεί αυτή η πολιτική βούληση. Τι έχει να κερδίσει η Θεσσαλονίκη από μία, αν όλα αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια υλοποιηθούν κάποτε? Λοιπόν, έχουμε τρεις παραμέτρους. Την ακτοπλοϊκή σύνδεση, την οδική και τη σιδηροδρομική. Το σχέδιο για τη σιδηροδρομική σύνδεση είναι η σιδηροδρομική Εγνατία. Στην ουσία αυτό έχει δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να απαντήσω εγώ στο κατά πόσον ο σχεδιασμός είναι εφικτός, αν υπάρχουν δηλαδή τα κονδύλια για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τρεις, αν θυμάμαι καλά, σιδηροδρομικές συνδέσεις της Θεσσαλονίκης προς την Βουλγαρία έχουν και χρηματοδότηση και έχουν γίνει και οι μελέτες
και νομίζω προχωράνε καλά. Δεν έχουν δοθεί ακόμη, έχουν δοθεί σε χρήση από το κοινό ή είναι... Όχι, όχι ακόμη. Εκκρεμεί το βασικό κομμάτι, το Θεσσαλονίκη Αμφίπολη δράμα, αν θυμάμαι καλά, Καβάλα, συγγνώμη, που βάζει και την Καβάλα μέσα στο σιδηρόδρομο, μέχρι σήμερα ήταν εκτός. Και βέβαια την Αμφίπολη. Τώρα το ζητούμενο είναι ότι αυτή η σιδηροδρομική σύνδεση, αφού ολοκληρωθούν τα έργα πρώτης υποδομής, θα πρέπει να γίνει και ηλεκτροκίνητη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός χτες μόλις στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που σημαίνει πολύ μεγάλο ατού για τη Θεσσαλονίκη, η οποία καθίσταται αυτό που θέλουμε να γίνει στο τέλος, διαμετακομιστικό κέντρο εμπορίου, και ο σιδηρόδρομος είναι για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μια πολύ πολύ σημαντική, ένα πολύ πολύ σημαντικό μέσο. Επίσης έχουμε την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου από Θεσσαλονίκη προς Σκόπια και Βελιγράδι. Και εκεί πέρα πρέπει να... Αυτά θα τα πει ο κύριος Πύρτζης. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποια είναι η πορεία, ποιες είναι οι εξελίξεις. Σας δεν ζητώ συγγνώμη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ίδιο τον κύριο Σπύρτζη. Ας δούμε πρώτα από τα πλέον επίσημα αρμόδια χείλη το περιεχόμενο των σχεδιασμών και τη συνεχεία συνεχίζουμε την δική μας ανάλυση. Κύριε Υπουργέ, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Υποδομών, κύριε Χρήστο Σπύρτζη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε μία προσπάθεια αποτίμησης της τετραμερούς, για να δούμε τι πετύχατε, θα έπρεπε να ξέρουμε τι είχατε σκοπό να πετύχετε ξεκινώντας την. Ποιες ήταν οι βασικές προσδοκίες της ελληνικής πλευράς από αυτήν τη συνάντηση, για να δούμε αμέσως μετά ποιες από αυτές πραγματοποιήθηκαν. Να πάμε λίγο ένα κλικ πριν. Βεβαίως. Να πάμε να δούμε τις συνθήκες που επικρατούσαν για πάρα πολλά χρόνια στην ευρύτερη περιοχή μας, στα Βαλκάνια, με ιστορικές διαφωνίες, πολέμους, με ιστορικές πολιτικές που έχουν επικρατήσει και λογικές μέσα από ψυχροπολεμικές λογικές, για να δούμε τι συνέπειες είχαν φέρει αυτές οι λογικές στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες και στην ευρύτερη περιοχή και πώς έχουμε πληρώσει όλες τις συνέπειες της πολιτικής όλο αυτό το χρόνο. Έχουμε λοιπόν τη χώρα μας, είναι μια χώρα εδώ και δεκαετίες ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Πυρήνα, η οποία είναι μια χώρα απομονωμένη σε σχέση με τις συνδέσεις της, με την ανάπτυξή της, με την εκμετάλλευση, αν θέλετε, την καλή έννοια του όρου της γεωπολιτικής θέσης, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, αν πάμε στο Βέλγιο και δούμε, ή στο Λουξεμβούργο ή στη Γαλλία, ένας πολίτης ή μια εμπορική οικονομική δραστηριότητα πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη καθημερινά, θα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν σύνορα, ότι εμποδίζεται από κάποιες διαδικασίες ή από κάποιες λογικές να περάσεις από τη Γερμανία στο Βέλγιο ή από το Βέλγιο στο Λουξεμβούργο ή στη Γαλλία ή από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό μας δείχνει και το πώς θα έπρεπε να είναι και η δική μας περιοχή. Αν πάμε μία βόλτα είτε στην Ήπειρο, στις περιοχές που είναι κοντά στη σύνορα, είτε στην Μακεδονία, είτε στη Θράκη, θα δει ακριβώς το αντίθετο. Θα δει περιοχές που έχουν οικισμούς φαντάσματα, με μηδέν πολλές φορές κατοίκους, με κανέναν κάτοικο. Θα δει να μην υπάρχουν παραγωγικές και οικονομικές δραστηριότητες, ούτε αυτές τις πατροπαράδοτες πρωτογενείς παραγωγής, δηλαδή της κτηνοτροφίας ή της γεωργίας. Θα δει επομένες περιοχές της ουσίας. Και αντίστοιχες περιοχές θα δει και στα νότια σύνορα των χωρών που συνορεύουν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε οι λαοί της Βαλκανικής Χερσονήσου ένα στόχο να αποκτήσει η δική μας περιοχή άλλες συνήθειες, άλλα χαρακτηριστικά, άλλες σχέσεις, άλλες διαδικασίες και συνδεσιμότητες.
Ο στόχος λοιπόν και το όραμα, οι πολιτικοί πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στοχεύουν να εκμεταλλευτούμε επιτέλους, αν θέλετε, και τη θέση της χώρας και τα πλεονεκτήματα του λαού μας, να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε σε μια βάση ειλικρίνειας, φιλίας και των κοινών συμφερόντων, αλλά και σεβασμού του ενός προς το άλλο λαό, άλλου είδους σχέσεις. Και για να γίνει αυτό, να οικοδομηθεί αυτό σωστά, βήμα-βήμα, σημαίνει ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτό που δεν είχαμε τόσα χρόνια, γιατί ήταν επιλογή κάποιων, να μην είναι η χώρα μας μια απομονωμένη χώρα στην άκρη της Ευρώπης, αλλά να είναι μια χώρα που θα έχει, θα απευθύνεται στην χώρα των Βαλκανίων, που θα έχει συνδεσιμότητα, οδικούς άξονες, ιδιοδρομικούς άξονες, αεροπορικές συνδέσεις και όλα τα υπόλοιπα που δίνουν το δικαίωμα σε παραγωγικές επενδύσεις να έρθουμε και στη χώρα μας και στα Βαλκάνια, να αποκτήσουμε ξανά το γεωπολιτικό πλεονέκτημα που έχουμε από τη θέση μας και το είχαμε χάσει όλες αυτές τις δεκαετίες, να μπορούν οι παραγωγικές μας μονάδες να απευθυνθούν στην ενδοχώρα των Βαλκανίων και να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις που έχουν προς την κεντρική Ευρώπη και προς τις παρευξήνιες χώρες. Αυτή είναι η στόχη. Αυτό είναι και το όραμα. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, ειδικά η Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ, τι μπορεί να περιμένει από έναν τέτοιο από μια νέα χάραξη της πολιτικής της χώρας στον τομέα των διεθνών επικοινωνιών και μεταφορών? Αν δει κανείς απλά το χάρτη των Βαλκανίων, θα συμπεράνει ότι η Θεσσαλονίκη είναι στο κέντρο. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη, το όραμα που έχουμε για τη Θεσσαλονίκη, οι πολιτικές που προωθούμε, είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει ένα εμπορικό, παραγωγικό, πολιτιστικό κέντρο του Βαλκανίων. Και όχι του νομού ή της περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης ή το πολύ πολύ των γύρω νομών, όπως κάποιοι ήθελαν. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, που περιγράψαμε λίγο πριν για τη Βόρεια Ελλάδα, έχει, αν θέλετε, βρει αντίκτυπο στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη. Αν δει κανείς το ρόλο που ιστορικά έπαιζε η Θεσσαλονίκη, διαδραμάτιζε η Θεσσαλονίκη στον χώρο του Βαλκανίου, θα δει ότι έχει πάει πολύ πίσω, έχει απομονωθεί, δεν έχει τις παραγωγικές δραστηριότητες και μονάδες που είχε στο παρελθόν, δεν έχει την κίνηση στο λιμάνι της που είχε στο παρελθόν, δεν έχει μια παράλληλη ανάπτυξη, αν θέλετε, σαν για αυτή που είχε η Κωνσταντινούπολη ιστορικά, που ακολουθούσε μια πόλη την άλλη, έχει μείνει πολύ πίσω. Θεωρώ ότι με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί, με τις συμφωνίες που έχουν γίνει, με την επέκταση των συμφωνιών που γίνεται αυτή τη χρονική περίοδο, μπορούμε πραγματικά να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το τι θα είναι η Θεσσαλονίκη τις επόμενες δεκαετίες για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Κύριε Υπουργέ, να σας πω ένα παράδειγμα. Συγγνώμη, ο καλός συνάδελφος Τάσος Στασιούλας, που είναι μαζί μου στο στούντιο της Atlas Τηλεόραση, έθεσε μια σημαντική παράμετρο. Αυτά τα μεγάλα διεθνή δίκτυα απαιτούν τεράστιες χρηματοδοτήσεις. Το σιδηροδρομικό σκέλος του σχεδιασμού σας έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του? Προφανώς θα σας εξηγήσω και πώς θα γίνει. Καλησπέρα στον κύριο Τασπίρα καταρχάς. Καλησπέρα, κύριε. Έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα, αν θέλετε. Ένα έλλειμμα απαράδεκτο, ανιτιολόγητο, συνολικά στη χώρα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με τις σιδηροδρομικές υποδομές μας. Είναι τραγικό σήμερα να μην έχουμε ολοκληρώσει τις σιδηροδρομικές υποδομές, δηλαδή το μέσο που είναι το πιο συμφέρον, αν θέλετε, και για τις επιβατικές και για τις εμπορευματικές μεταφορές, το πιο φιλικό στο περιβάλλον και το πιο γρήγορο και το πιο ασφαλές. Λοιπόν, ήταν επιλογή όλα αυτά τα χρόνια να απαξιωθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο, να μην υπάρχει καν ολοκληρωμένη και να μην ολοκληρώνεται ποτέ
η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, για να μην πάμε και συζητήσουμε την κατάσταση που παραλάβουμε στο σιδηροδρομικό δίκτυο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Με μία όδευση που έγινε πριν το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αν θέλετε με τις προδιαγραφές που δεν θυμίζουν στοιχειοδός ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο. Επομένως, τις υποδομές για το σιδηρόδρομο μας, για τις σιδηροδρομικές μας συνδέσεις, πρέπει να τις φτιάξουμε. Να δούμε τώρα αν τις συνδέσεις αυτές, γιατί μιλάμε για μεγάλα έργα, έργα πνοής, μπορούμε να τις χρηματοδοτήσουμε και αν είναι βιώσιμα τα έργα. Οι υπολογισμοί που εμείς έχουμε κάνει είναι ότι αν επιχειρήσουμε τη μεγάλη σύνδεση των λιμανιών της Βορείου Ελλάδας με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αρκεί να πάρουμε ένα κομμάτι των εμπορευματικών μεταφορών των στενών του Βοσπόρου της τάξης του 8% για να μπορεί το έργο να είναι βιώσιμο. Πρέπει... Δεν μιλάμε για τη γεωπολιτική αξία αυτού του έργου. Μιλάμε για την οικονομική, εμπορική δραστηριότητα αυτού του έργου. Προφανώς... Αυτό σημαίνει ότι ένα καράβι το οποίο έχει καθυστερήσει 2 και 3 ημέρες στα στενά του Βοσπόρου θα μπορεί να ξεφορτώνει ή να φορτώνει τη Μαύρη Θάλασσα και να απευθύνεται σε ένα λιμάνι της Βορείου Ελλάδας προκειμένου να κάνει πολύ πιο γρήγορα το μεταφορικό έργο που έχει ανατεθεί η μια εταιρεία. Θέλει... Λοιπόν, αυτό... Ναι. Ναι, πείτε μου. Συγγνώμη, συνεχίστε, σας ζητώ συγγνώμη. Πείτε μου. Αυτό δεν είναι λοιπόν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στις διεθνείς μεταφορές. Δίνει μεγαλύτερο πλεονέκτημα αν αυτό που... ως πολιτική αποφασίστηκε στην τετραμερή στη Θεσσαλονίκη να γίνει δηλαδή ένας υλοποίηση ενός βαλκανικού δαχτυλίου συνδυασμένων πολυτροπικών μεταφορών, να έχουμε τη σιδηροδρομική σύνδεση με τα λιμανικά μας και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, να ενταχθούν σε αυτό το σχεδιασμό τα λιμάνια, τα ποτάμια του Δούναβη, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας και να κλείσει ο δαχτύλιος με τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης, Σκοπίων, Βελιγραδίου και από εκεί προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτό δεν είναι μόνο ένα σχεδιασμός για μια μεταφορική υποδομή. Είναι μια άλλη αντίληψη για το πώς οι βαλκανικές χώρες μπορούν να συνεργαστούν, μπορούν να οικοδομήσουν εκείνες οι υποδομές που θα προσελκύσουν παραγωγικές επενδύσεις, ότι η περιοχή μας είναι στρατηγικός κόμβος για όλο τον πλανήτη και επιτέλους πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσει να είναι και κόμβος συνδυασμένων μεταφορών. Όλα αυτά πιστεύω ότι έχουν οριμάσει στο μυαλό και των λαών μας, στο μυαλό και των πολιτικών ηγεσιών και του πολιτικού κόσμου των βαλκανικών χωρών και πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχουν ηγεσίες που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του σχεδιασμού. Πιστεύω ότι στη Θεσσαλονίκη με την Τετραμερή είναι ένα μεγάλο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα στην Κοινωνία των Ιδεών. Να είστε καλά. Κύριε Τασιούλα, ένα πρώτο σχόλιο για την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, καθώς ο χρόνος μας τελειώνει. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου στο ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ήταν απομονωμένη. Ο κύριος Υπουργός εμέσως άφησε να εννοηθεί ότι η απομόνωση αυτή δεν ήταν μόνο σε επίπεδο υποδομών, ελληματικών υποδομών, που έτσι κι αλλιώς το αναγνωρίζουμε όλοι ότι τις έχουμε και αυτές διεκδικούμε ως κοινωνία στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Είπε ότι υπάρχει μία απομόνωση, αν κατάλαβα καλά, και σε επίπεδο κυρίως πολιτικό, δηλαδή ότι η Ελλάδα ήταν απομονωμένη σε πολιτικό επίπεδο, ενώ τώρα η πολιτική συγκυρία ευνοεί
χάρη και στις καλές σχέσεις που έχει ο κύριος Τσίπρας, και αυτό μπορώ να το βεβαιώσω. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε στις δηλώσεις της Τετραμερούς και στην Ελλάδα. Καλό κλίμα μεταξύ των Βαλκάνων. Πάρα πολύ καλό. Για των Βαλκανικών χωρών. Ναι. Νομίζω ότι και με τον πρόεδρο της Σερβίας και με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και με την Ρουμάνα πρωθυπουργό, η οποία ήταν και η καινούργια της ιστορίας εκεί πέρα. Ήταν πάρα πολύ καλές οι σχέσεις του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι εάν σε αυτό το κλίμα, αν αυτό το κλίμα μάλλον κουμπώσει και με κάποια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέσος ΔΙΤ, δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο σχεδιάζουν για την υλοποίηση των έργων αυτών, γιατί μιλάμε για έργα πνοής, όπως είπε και ο Υπουργός, τώρα να κάνεις σιδηροδρομική Εγνατία απαιτεί κάποια δις. Όπως κάποια δις θα απαιτούσε ενδεχομένως αυτό που εξέταζαν πριν από ένα χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά, έχει περάσει από τότε που ξαναμίλησαν για τον πλωτό αξιό που θα συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το Δούναβι. Όλα αυτά είναι έργα υποδομής τα οποία θα απαιτούν τεράστια κονδύλια. Εγώ επιμένω σε αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει η προσπάθεια για να γίνουν και είναι καλό να έχουμε και σχεδιασμό. Δηλαδή να έχουμε ένα σχέδιο που να λέει ότι εγώ θέλω ως χώρα, ως στρατηγική, να έχω μια εξωστρέφεια και να συνδεθώ, να πάρω αυτό που λέει ο κύριος Πύρτζης και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι ότι όλες αυτές οι υποδομές, πέραν των κονδυλίων που θα απαιτήσουν, πρέπει να είναι και βιώσιμες. Μου έκανε εντύπωση ένα νούμερο και θέλω να το σχολιάσουμε ως προς την σιδηροδρομική σύνδεση της Βάρνας των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας με τη Θεσσαλονίκη. Πέρα από το τεράστιο κέρδος να καταλήγει μια διεθνή σιδηροδρομική γραμμή στην πόλη, η ακύρωση του γεωπολιτικού πλεονεκτήματος που δίνει στην Τουρκία η ύπαρξη των στενών. Μου έκανε εντύπωση το νούμερο. Αν λέει το 8% μπορέσουμε να αποσπάσουμε από την κίνηση των εμπορευμάτων, δηλαδή που διέρχονται από τα στενά να έρχονται σιδηροδρομικά από τη δική μας γραμμή, αρκεί για τη χρηματοδότησή της. Πώς σας φαίνεται σαν ενδεχόμενο? Δεν αρκεί για τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση είναι άλλο πράγμα. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τα κονδύλια της γραμμής. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Νομίζω ότι το κρίσιμο σημείο σε όλα τα έργα υποδομής είναι πλέον, όχι μόνο υποδομής, είναι η βιωσιμότητά τους. Δηλαδή δεν μπορεί ένα έργο να μην είναι ανταποδοτικό. Το να πάρεις, ας πούμε για παράδειγμα, συζητάμε το 1986 για τη θαλάσσια συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Ωραία. Το έργο έχει κριθεί 3 φορές μη βιώσιμο και γι' αυτό το λόγο δεν έχει γίνει. Και όλο το υπόλοιπο που ντύνει αυτή την καθυστέρηση στην πολυετή στο να μπουν καταμαράν στη Θεσσαλονίκη, είναι κατά τη γνώμη μου αμπαλάζ. Δεν είναι, δηλαδή δεν έχει νόημα. Νόημα έχει το ότι δεν ήταν βιώσιμο το έργο και δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα βρέθηκε ένας τρόπος, υποθετικά, που θα το καθιστά βιώσιμο. Οψόμεθα. Εγώ γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή το κρίσιμο, το σημείο κλειδί είναι όντως η πολιτική συμφωνία και οι καλές φιλικές σχέσεις γειτνίασης, αλλά είναι και τα χρήματα. Κύριε Τασιούλα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην κοινωνία. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της επικαιρότητας. Μέχρι τώρα δεν το κάνουμε εμείς, το κάνουν γενικότερα οι ενημερωτικές εκπομπές. Τρέχουμε πίσω από τα θέματα με βάση την πολιτική επικαιρότητα. Καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών έχει προαναγγείλει με τον σχεδόν επισήμως ότι το επόμενο βήμα στις διεθνείς σχέσεις της χώρας θα είναι το οριστικό άνοιγμα της ατζέντας των ελληνοαλβανικών σχέσεων και με συγκεκριμένες πτυχές που πρέπει να συζητήσουμε, σκεφτήκαμε να δούμε και μια φορά ένα θέμα πριν έρθει στην επικαιρότητα με τον διεθνολόγο κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, γνωστό στην πόλη της Θεσσαλονίκης και φιλοξενούμενο και άλλες φορές στην κοινωνία των ιδεών. Συζητάμε τις ειδικές, άγνωστες και για μένα πολλές πτυχές των ελληνοαλβανικών σχέσεων, λίγο πριν οι υπουργοί των δύο χωρών ανοίξουν για μια ακόμη φορά την ατζέντα. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.